Πρώτη μας συνταγή, πολύ γρήγορη και πολύ εύκολη. Μια συνταγή που όντως πρέπει να μάθετε όλοι να φτιάχνετε, γιατί τα σπανακοπιτάκια είναι κάτι που αρέσει σε όλους. Σωστά, θα τα φτιάξουμε εύκολα, γρήγορα, νηστίσιμα και πεντανόστιμα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα νηστίσιμα σπανακοπιτάκια θα χρειαστούμε 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, μισό ματσάκι άνηθο, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, 500 γραμμάρια σπανάκι, 1 κουταλιά της σούπας εστραγγών, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 τέταρτο από 1 ματσάκι δυόσμο, ξύσμα από 1 λεμόνι, 4 φύλλα κρούστας για πίτες χρυσή ζύμη, αλάτι και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τη γανάρα πάνω στη φωτιά, εδώ, full extra. Και πρέπει να φτιάξουμε τη γέμιση για τα σπανακοπιτάκια. Να σας πω ότι η συνταγή είναι νηστίσιμη, αλλά σε περίπτωση που δεν θέλετε να την κάνετε νηστίσιμη, απλά προσθέσετε λίγο φετούλα μέσα στη γέμιση. Ξεκινάμε πάντα με το κρεμμυδάκι μας. Έχω φρέσκο κρεμμυδάκι, θα χρησιμοποιήσω το άσπρο μέρος για το τηγάνι και το πράσινο μέρος θα το χρησιμοποιήσουμε συνέχεια στο τέλος με το που βγάλουμε από τη φωτιά. Εδώ. Κόβω το περισσότερο κρεμμυδάκι εδώ. Αυτό πάει μέσα στο τηγάνι. Θα ρίξω και λάδι σε λίγο. Έπρεπε να έχω ρίξει ήδη λάδι. Λάθος αυτό που κάνω, αλλά καταλαβαίνετε, δεν την είχα ρίξει. Αλλά συνεχίζω. Λοιπόν, θα κόψω το υπόλοιπο φρέσκο κρεμμυδάκι και θα αφήσω στην άκρη. Τώρα, θα πάρω και τον άνηθο. Θα ρίξω μέσα τα κοτσανάκια. Το κάτω μέρος που είναι σκληρό στο τηγάνι. Και το υπόλοιπο θα το κρατήσω για να το ρίξω στο τέλος. Εδώ. Πολύ απλά, πολύ εύκολα. Θα προσθέσω το λαδάκι μου τώρα. Δεν θα το λυπηθώ. Βάλετε περίπου 3 κουταλιές σούπας λάδι. Χρειαζόμαστε λαδάκι γιατί θα ρίξουμε στη συνέχεια το σπανάκι. Οπότε, θα σοτάρω λίγο τον άνηθο με το φρέσκο κρεμμυδάκι και θα φέρω το σπανάκι μου από το ψυγείο. Εδώ. Ωραίο, πλημμένο, καθαρισμένο σπανάκι. Μπορείτε να το βρείτε πλημμένο, καθαρισμένο από τα σούπερ μάρκετ πια. Και έτσι όπως είναι, θα το ρίξω μέσα στο τηγάνι να το σοτάρω. Το βλέπετε, εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, προσθέτουμε βέβαια αλάτι και πιπέρι. Και μην το λυπηθείτε, βάλτε άλλο το πιπέρο. Και μπορείτε να βάλετε και ό,τι άλλα χόρτα σας αρέσουν. Μπορείτε να βάλετε καυκαλίθρες, μπορείτε να βάλετε μυρώνια, βλίτα. Ό,τι χόρτα θέλετε μπορείτε να βάλετε μέσα. Εγώ θα βάλω μόνο σπανάκι. Και αυτό που μου αρέσει πάντα μα πάντα να βάζω στα σπανακοπιτάκια είναι αυτό το μαγικό μυρωδικό που λέγεται εστραγγόν. Σε περίπτωση που δεν έχετε, δεν το βάζετε. Σε περίπτωση που πάτε στο σούπερ μάρκετ, θα το βρείτε 100%. Το εστραγγόν έχει ελαφριά γεύση ούζου και ουσιαστικά θα πάει τη συνταγή μας σε άλλο επίπεδο. Θα γίνουν πολύ πιο γκουρμέ τα σπανακοπιτάκια μας. Οπότε βάζω το ξερό εστραγγόν μέσα μαζί με το σπανάκι και όλα τα φρέσκα μου μυρωδικά τα κρατάω εδώ στην άκρη. Δηλαδή, δυόσμο, άνηθο και φρέσκο κρεμμυδάκι. Να σας πω ειλικρινά, δεν υπάρχει ούτε ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο που να μην έχει εστραγγόν. Βρείτε το, χρησιμοποιήστε το και θα με θυμηθείτε. Εδώ έχει μείνει φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθος, δυόσμος. Έχω ξεχάσει να βάλω το σκόρδο, δεν πειράζει, θα το βάλω τώρα. Παίρνω και το σκόρδο μου, το βάζω μαζί με το σπανάκι μέσα στο τηγανάκι εδώ και θα βγάλω και το ξύσμα από ένα λεμόνι. Εδώ. Οπότε, τώρα, θα ψήσω καλά τα υλικά της γέμισής μου. Θέλουν περίπου 10 λεπτάκια μέχρι να μαραθεί τελείως το σπανάκι και μόλις μαραθεί θα τα αφήσω στην άκρη να κρυώσει. Όταν κρυώσει θα προσθέσω και τα κρύα μυρωδικά για να ετοιμάσω τα σπανακοπιτάκια και να τα βάλουμε στο φούρνο. Το σπανάκι θεωρείται τροφή που βοηθάει στην απώλεια βάρους, αφού σύμφωνα με έρευνες, η κατανάλωση ενός γεύματος με θυλακοειδή, δηλαδή το κυταρικό σύστημα που δίνει στο σπανάκι το πράσινο του χρώμα, φαίνεται να μειώνει το αίσθημα της πείνας και της λιγούρας στα υπέρβαρα άτομα. Και η γέμιση μας είναι έτοιμη, την έχω αφήσει να κρυώσει καλά. Πρέπει να κρυώσει για να φτιάξουμε τα πιτάκια μας. Άμα είναι ζεστή, θα διαλυθούν τα πιτάκια. Οπότε ρίχνουμε μέσα όλα μας τα φρέσκα μυρωδικά, δυόσμο, άνηθο, το φρέσκο κρεμμυδάκι, μόνο το πράσινο μέρος και βέβαια το ξύσμα από το λεμόνι. Τώρα όλα μα όλα έχουν γίνει ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Να σας πω ότι το πιπέρι είναι βασικό συστατικό αυτής της συνταγής. Μην το λυπηθείτε.
πρέπει να βάλετε πιπεράκι. Άμα δεν βάλουμε πιπέρι στα σπανακοπιτάκια, θα του λείπει κάτι. Οπότε βάλτε πιπεράκι, μην το λυπηθείτε εδώ και δοκιμάστε αυτό το σημείο. Άμα θέλει αλάτι και πιπέρι. Τώρα, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τα πιτάκια μας. Θα σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ φύλλο κρούστας για πίτες χρυσή ζύμη. Η συσκευασία περιέχει 10 λεπτά και τραγανά φύλλα που δουλεύονται εύκολα χωρίς να σπάνε. Χρειαζόμαστε 4 από αυτά, όχι και τα 10. Οπότε ανοίγουμε τη συσκευασία. Γιατί θα κάνουμε 12 πιτάκια. Βέβαια, μπορείτε να διπλασιάσετε τη γέμιση, να κάνετε 24 και πάει λέγοντας. Είμαι σίγουρος πως με το που τα δοκιμάσετε, όντως δεν θα αφήσετε τίποτα από το φύλλο να πάει χαμένο. Κατευθείαν θα φτιάξετε κι άλλη δόση γέμισης, κι άλλη δόση γέμισης, μέχρι που να τελειώσει το φύλλο σας. Οπότε, ανοίγουμε τη συσκευασία εδώ. Βγάζουμε 1, 2, 3, 4 φύλλα. Αφήνουμε στην άκρη. Και να σου πω, το μόνο που έκανα είναι να το βγάλω από την κατάψυξη και να το αφήσω σε θερμοκρασία δωματίου για 2 ρίτσες. Οπότε, και λίγο τα υπόλοιπα εδώ, θα βάζω μέσα. Τέλεια. Και το αφήνω στην άκρη. Εδώ. 4 φύλλα και βάζουμε τη μικρότερη πλευρά μπροστά μας, εδώ πέρα. Παίρνουμε ένα μαχαίρι και κόβουμε στα 3. 1, 2, 3. Εδώ. Και εδώ. Κατευθείαν όπως είναι, βάζουμε όλα τα φύλλα το ένα πάνω από το άλλο. Γιατί δεν θέλουμε να ξεραθούν. Πολύ γρήγορα παίρνουμε το λαδάκι μας, εδώ. Πασπαλίζουμε με λαδάκι, εδώ και εδώ, και εδώ και εδώ. Και αυτό που θα κάνουμε είναι πολύ απλό. Κατευθείαν φτιάχνουμε, τυλίγουμε και βάζουμε στο δαψάκι. Παίρνουμε λίγο από τη γέμιση, εδώ. Η γέμιση θα φτάσει για 12 πιτάκια, ακριβώς. Ξαναλέω ότι σε περίπτωση που θέλετε να τα κάνετε με τυράκι, μπορείτε να προσθέσετε φέτα ή μπορείτε να βάλετε ένα νηστίσιμο τυρί μέσα, περίπου 100 με 150 γραμμάρια. Και τα πράγματα είναι απλά. Έτσι όπως είναι, κάνουμε το πρώτο τριγωνάκι, πατάμε. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Αλλά είναι παιχνιδάκι η όλη διαδικασία, το βλέπετε. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Με το που τα τυλίξουμε, κατευθείαν τι πρέπει να κάνουμε, φίλε Διονύση. Ο Διονύσης δεν είναι εδώ, απλά το είπα. Μήπως και έβγαινε μία φωνή του Διονύση από κάπου να μας πει κάτι. Λοιπόν, ο Διονύσης θα έλεγε ότι κατευθείαν τα λαδώνουμε, γιατί αλλιώς θα ξεραθούν και δεν θέλουμε να ξεραθούν. Ακριβώς με τον τρόπο συνεχίζω και με τα υπόλοιπα λαδάκι. Εδώ. Γέμιση. Εδώ. Και πάμε ξανά. Πολύ εύκολα. Μία εδώ. Μία εδώ. Μία εδώ, μία εδώ. Εντάξει, και πολύ καλά να μην ξέρετε να τυλίγετε. Είναι μια καλή συνταγή για να αρχίσετε να φτιάχνετε πιτάκια. Γιατί επειδή δεν έχουμε τίποτα ρευστό μέσα στη γέμιση, να χυθεί απ' έξω, είναι σπανακοπιτάκια. Όντως και πολύ καλά να μην τα τυλίξετε, δεν πειράζει. Γιατί τα πάντα όλα θα μείνουν μέσα στο φύλλο μας. Και συνεχίζω ακριβώς την διαδικασία μέχρι να τελειώσουν όλα μου τα φύλλα. Εδώ. Το έκτο μας εδώ, σε κάθε ταψάκι θα βάλετε 6, 2 ταψάκια θα σας βγάλει. Το εξή μπορείτε να τα ετοιμάσετε και να τα βάλετε κατευθείαν στην κατάψυξη. Την κατάψυξη κατευθείαν τα ψήνετε. Καταπληκτική ευκολία, γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί να είστε φοιτητές, να θέλετε να τρώτε 2-3 κάθε φορά, γιατί να μην ψήνουμε φρέσκα τα πιτάκια μας, αφού μπορούμε να το κάνουμε. Κατευθείαν από την κατάψυξη κατευθείαν τα ρίχνουμε μέσα στο φούρνο. Εδώ και εδώ και εδώ. Εύκολο ή δύσκολο, φίλε Μίτσο? Πανεύκολο, φίλε. Πανεύκολο και μπορείτε να το φτιάξετε όλοι σας. Κάποιος φοβίζει να φτιάξουν πίτες. Οι πίτες είναι το πιο εύκολο φαγητό που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι απλά να ξέρουμε να διαχειριζόμαστε το φύλλο και να χρησιμοποιούμε ένα πολύ καλό φύλλο πάντα στις συνταγές μας. Τώρα, ψήνουμε στους 170 βαθμούς για 20 με 30 λεπτά και μέχρι που να πάνε ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Θα έχω ετοιμάσει και τα υπόλοιπα και μόλις είναι όλα έτοιμα θα σας δείξω πόσο τραγανά και νόστιμα έχουν γίνει. Η προέλευση της πανακόπιτας θεωρείται ελληνική και η εμφάνισή της υπολογίζεται χρονικά περίπου 400 χρόνια πίσω, αν και μπορεί να σχετίζεται με το ισπανακλί, που είναι μια αντίστοιχη πίτα με σπανάκι και φέτα που καταναλώνεται ευρέως στην Τουρκία. Και το δεύτερο ταψάκι μου είναι και αυτό έτοιμο. Παναγία μου. Φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ, πόση ώρα μας πήρε, Μίτσο, να τα φτιάξουμε,
Δεν είναι αμαρτία να μην φτιάχνουμε τόσο υπέροχες συνταγές στο σπίτι που είναι φανταστικές, πεντανόστιμες, πάρα πολύ εύκολες, πάρα πολύ θεαματικές. Κοίταξε εδώ. Η φάση είναι ότι είναι τόσο εύκολα που πραγματικά μπορεί να το φτιάξει και ένα παιδάκι. Σωστά. Καλά, αυτό να μην το χαλάσω γιατί βγήκε πολύ όμορφο. Έτσι δεν είναι. Εδώ είναι τα πιτάκια μας και εδώ πέρα είναι αυτό που θα δοκιμάσω εγώ. Ουχου! Ακούστε. Η γέμιση είναι ακριβώς όσο πρέπει να είναι. Είναι τραγανό πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Είναι ισορροπημένο, δεν χρειάζεται να βάλετε πάρα πολύ λάδι. Λίγο λαδάκι είναι αρκετό. Και βέβαια η γέμιση είναι πεντανόστιμη γιατί ρίξαμε τα μυρωδικά που έπρεπε και την ώρα που έπρεπε να τα ρίξουμε. Για τα νηστίσιμα σπανακοπιτάκια, σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, βάζουμε ψιλοκομμένο το άσπρο μέρος από τα φρέσκα κρεμμύδια, τα κοτσάνια από τον άνηθο και σοτάρουμε για 2 με 3 λεπτά. Προσθέτουμε το σπανάκι, αλάτι, πιπέρι, το εστραγόν, το σκόρδο ψιλοκομμένο και σοτάρουμε μέχρι να πέσει ο όγκος από το σπανάκι. Ψιλοκόβουμε το πράσινο μέρος από τα κρεμμυδάκια, τον υπόλοιπο άνηθο, το δυόσμο, βγάζουμε το ξύσμα από το λεμόνι, τα βάζουμε στη γέμιση και ανακατεύουμε. Απλώνουμε τα φύλλα κρούστας στον μπάγκο εργασίας μας και τα κόβουμε σε 3 λωρίδες. Ραντίζουμε την κάθε λωρίδα με ελαιόλαδο, βάζουμε γέμιση και τυλίγουμε τριγωνικά. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλα τα φύλλα. Μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα, ραντίζουμε με ελαιόλαδο και ψήνουμε για 20 με 30 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσουν και σερβίρουμε. Πραγματικά πεντανόστιμο, το εστραγόν κάνει τη διαφορά. Βάλτε το, θα με θυμηθείτε. Πραγματικά θα φάτε ένα διαφορετικό σπανακοπιτάκι. Καλά, θέλω το 45.